Κύριε Καματερέ, ένα άρθρο γνώμη, θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο έχει κυκλοφορήσει και στα τοπικά μέσα ενημέρωση, καυτηριάζεται τι εξαγγελίε τη κυβέρνηση Μητσοτάκη για συγχωνεύσει ή κλείσιμο περιφερειακών νοσοκομείων. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο το θέμα, γιατί βλέπετε ότι είναι αναστατωμένη η τοπική κοινωνία από την κατάσταση του νοσοκομείου μα, γενικά των δομών υγεία μέσα στην σεζόν, μέσα στην πανδημία που έπρεπε να είχαμε ενισχυμένη αυτή τη στιγμή, ενισχυμένο το σύστημα υγείας ε, αποδυναμώνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρω από ό,τι είδατε ότι ο προπολογισμό μέσα στο 2021 μειώθηκε κατά 500.000 από 3 εκατομμύρια πήγε 2,5 του νοσοκομείου μας μέσα, στον, μέσα στην πανδημία. Αυτό είναι καταστροφικό. Δείχνει την οτροπία ότι αντί να ενισχύουμε, αποδυναμώνουμε το ε, σύστημα υγεία. Και το συνδέω με τις εξαγγελίες του ε, Πρωθυπουργού, οποιο και σε συνέντευξή του στην ε, Καθημερινή ε, την περασμένη Κυριακή, αλλά και σε δηλώσει του που έκανα, δεν κάνω λάθος, τελευταία στα εγγένεια ενό κέντρου ε, στο Κερατσίνη, στο κέντρο υγείας βέβαια που εγκαινιάστηκε με αποσπάσεις έτσι από γιατρούς δεν διορίστηκε κανένας γιατρούς εν πάση περιπτώσει έκανε δηλώσεις εξωφρενικές για μένα ε, γι' αυτό θα είδατε και το ύφος έτσι εκφράζει μια ανάκτηση. Mm -hmm. τι δηλαδή ότι έχουμε πολλά περιφερειακά νοσοκομεία έτσι είπε δεν τα χρειαζόμαστε θα γίνουν συγχωνεύσεις και ότι ε, πρέπει να ξαναδούμε το σύστημα υγείας πώς θα γίνει σε αυτό να εμπλακούν και οι ιδιώτες. Και αυτά λέγονται μέσα στην πανδημία. Αυτό είναι εξωφρενικό που όλοι, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας και όχι μόνο στην ΚΟ, έχουν καταλάβει τι μεγάλη σημασία έχει το δημόσιο σύστημα υγείας. Όλοι εκεί τρέξανε. Ε, δεν πήγε κανένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο με κορονοϊό. Όλοι στο δημόσιο σύστημα τρέχανε. Όλοι περιμένουν εμβόλια από το δημόσιο σύστημα. Είναι μερικά πράγματα, μερικά αγαθά, όπως είναι η υγεία. Όπω είναι η ενέργεια όπως είναι το νερό, που δεν μπορείς να τα ιδιωτικοποιήσεις. Δεν μπορείς να τα κάνεις ε, εμπόριο και να τα εμπορεύεται κάποιος για να βγάζει κέρδος. Διαφορετικά δεν κάνεις κοινωνική πολιτική. Παράδειγμα, είδατε πώς ε, ανακουφίστηκε ο κόσμος με αυτό που ε, κάναμε την ε, δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια ε, άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα, ενώ έχουν φοβερά προβλήματα πιο πριν. Όχι μόνο δεν τους δεχόντουσαν όταν, ε, και ήταν ανασφάλιστοι όταν δεν είχαν πληρώσει τα ασφαλιστικά του ταμεία μέσα στην κρίση την οικονομική, αλλά τους είδαγαν και εξτήριο ακόμα και εκείνο το τάλιρο, το ρημάδι, με συγχωρείτε για την έκφραση. Ε, είναι δηλαδή, έχουμε να κάνουμε για να τελειώνω, ε, με μια νοοτροπία μια ιδεολογική αιμονή ε, υπέρ της ιδιωτικοποίησης των πάντων, ακόμα και των αγαθών, και αυτό δημιουργεί αυτά τα κοινωνικά προβλήματα. Και όσον αφορά τοπικά τώρα εδώ, βλέπετε την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στην τοπική κοινωνία και είναι θετικό ότι έχουν αρχίσει πια και ακούγονται φωνές ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Από ό,τι διάβασα έχουν βρεθεί και οι γιατροί και οι δίκες του νοσοκομείου και ο Δήμαρχος να συντονιστούμε, να διεκδικήσουμε και αυτό νομίζω ότι είναι σωστό. Νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή για να γίνουν κάποια δραστικά βήματα στο κομμάτι της υγείας στο νησί μας, καθώς παρέχουμε πάρα πολύ ψηλού επίπεδου υπηρεσίες και δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε το ίδιο και στο κομμάτι της υγείας, της δημόσιας υγείας. Ναι, Εγώ γι' αυτό αναφέρθηκα γενικότερα για το, ε, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα ιδιωτικοποίησεων. Είναι αυτή η ιδεολογική αιμονή. Ε, τι να πούμε για το, τα 70 στρέμματα του ναυτικού ομίλου που συζητάνε να πάρουν ε, ξενοδόχοι ε, να το δώσουμε σε ιδιώτες. Εν πάση περιπτώσει για να μην άνοιγουμε τώρα άλλα θέματα γιατί δεν έχετε κι εσείς χρόνο. Σημασία έχει αυτό. Αυτό ήθελα εγώ να δείξω αυτή τη στιγμή. Ότι εν μέσω πανδημία που θα έπρεπε να ενισχύουμε το σύστημα υγεία, η κυβέρνηση το αποδυναμώνει. Και ΕΟΕ και αλλήλων, αν περάσει, και αν την αφήσουμε να περάσει, τη συγχώνευση νοσοκομείων. Και ξέρετε, λέει, θα ξεκινήσει, ήδη έχει εξαγγείλει κάποια νοσοκομεία στην Κρήτη, σε άλλε περιοχέ. Και με τα νησιά τι θα γίνει. Και έλεγε η δήλωση ότι ιδιαίτερα τα νοσοκομεία που είναι οργανικά συνδεδεμένα με άλλα. Και ξέρετε, τα νοσοκομεία, παράδειγμα τη Κόκ τη πριν από λίγο καιρό ήταν εξαρτημένα από το νοσοκομείο της Ρόδου. Διοίκηση mm -hmm. δεν είχαν, ήταν η διοίκηση της Ρόδου. Εμεί mm -hmm. Εμείς ε, είχαμε κάνει όταν ήμασταν κυβέρνηση την αλλαγή των οργανισμών και έγιναν ανεξάρτητα νοσοκομεία mm -hmm. και τη ΚΟΚ και τη ΚΑΛΜ. Δηλαδή αυτοί τι έχουν στο νου τους. Ότι θα έχουμε ένα νοσοκομείο στη Ρόδο και όλοι από τα νησιά θα τρέχουμε στη Ρόδο παράδειγμα. Και ξέρετε τι άλλα προβλήματα δημιουργούνται. Τι θα γίνει με τις μεταφορές, με το ΕΚΑΒ, και δεν σα λέω μόνο εδώ στα νησιά που έχουμε φοβερό πρόβλημα. Ακόμα και στην ε, ε, υπηρετική χώρα θα δημιουργηθούν προβλήματα όταν κλείσουν μονάδε υγεία. Αντί να ενισχύσουμε, αντί να αποκεντρώνουμε, αντί να ε, αυξήσουμε τι ε, μονάδε πρωτοβάθμιας υγεία όπω έχουμε κάνει τη Στόμη, δεν λένε τίποτα γι' αυτό. Να συγκεντρωθούν ε, σε μεγάλα νοσοκομεία. Τα οποία θα συνεργάζονται με ιδιώτε ή θα είναι εξ ολοκλήρου Και ο φτωχό τι θα κάνει, αυτό που είναι ανασφάλιστο, αυτό που δεν μπορεί να πληρώσει.